Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση που πραγματικά είναι ένας φάρος και σηματοδοτεί τη συνέχεια και του αγώνα μας. Δίνει ελπίδα στις προσπάθειες που έχουν καταβάλει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι ένας κομβικός σταθμός, ο οποίος θα συσπυρώσει και άλλους συλλόγους αλλά και άλλους γονείς μπροστά στην απεργία στις 6 του μήνα, που είναι μια πολύ σημαντική μάχη που δίνουμε, όπως είπα, συνέχεια όλων αυτών των προηγούμενων χρόνων που είχαμε με τους αγώνες μας, και φαίνεται, ας πούμε, ότι πιάνουμε τόπο. Το βλέπουμε αυτό καθημερινά, δηλαδή ότι υπάρχει συμμετοχή μεγαλύτερα από τους γονείς. Φέρω ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε, από το Γάλλο. Κάναμε τις εκλογές Ένωση Γονέων. Υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή και οι δυνάμεις που στηρίζουν, όπως λέμε και εμείς, το συνειδητό ταξικό κίνημα, αυξήθηκαν από έναν αντιπρόσωπο που είχαμε στην προηγούμενη Ένωση, εκλέξαμε 3. Είναι ένα βήμα σημαντικό αυτό, και φαίνεται ότι ο κόσμος συσπυρώνεται γύρω από τις θέσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Όσον αφορά για τα ζητήματα της υγείας, όπως τα είπε και η προηγούμενη συνάδελφος, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή φάνηκε ξεκάθαρα, ας πούμε, ότι ο COVID είναι νόσος της μοναξίας για τους ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν στα νοσηλευτικά ιδρύματα και της υποστολέχωσης των δημοσίων νοσοκομείων. Και με αφορμή και το νέο ΕΣΥ, που βάζει ξεκάθαρα τον ιδιωτικό τομέα μέσα, δηλαδή δημιουργεί μια φιλελεύθερη πολιτική και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να επισκέφτονται τα νοσοκομεία και να έχουν μια, ας πούμε, πιο καλή περίθαλψη. Ο υπόλοιπος ο κόσμος, ο οποίος μισοδουλεύει, έχει τέλος πάντων προβλήματα οικονομικά, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος, θα έχει ένα πολύ μικρό μερίδιο από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που βέβαια Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι, είναι καθαρά ιδιωτικοποιημένο. Και όπως αναφέραμε, ας πούμε, τον λεγόμενο νέο ΕΣΥ. Γι' αυτό, ας πούμε, δηλαδή, πρέπει να συνδέσουμε και τα ζητήματα της αναπηρίας και τα ζητήματα της ιδιωτικής υγείας, να υπάρχει ένας, δηλαδή, κοινός αγώνας και ένας κοινός πόλος για τα ζητήματα και για τα δικαιώματα και των εργαζομένων που δουλεύουν στον χώρο της υγείας, αλλά και των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από την βοήθειά μας. Εγώ θα συμφωνήσω με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους, έτσι είναι η κατάσταση, θέλει αγώνα, αγώνας γίνεται και θα δυναμώσουμε, υπάρχει ελπίδα, έχουμε, δηλαδή, πώς θα σας πω, δηλαδή, προσανατολισμό, έχουμε πηξίδα, ξέρουμε μέχρι πού θα το πάμε και θα το πάμε σίγουρα, αυτό να με λέγεται. Δεν απογοητευόμαστε, ζούμε σε κρίσιμες και δύσκολες εποχές και θα δυσκολέψει η κατάσταση πολύ περισσότερο και με τον πόλεμο, ας πούμε, και πολλά ακούγονται και όσες φωνές, δηλαδή, έχουν άλλη λογική και λένε ναι στην ειρήνη και όχι στην πλευρά ούτε του ενός ούτε του αλλονού, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι και τα μέσα ενημέρωσης θέλουν να μονοπολούν την όλη κατάσταση, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα φιλονατοϊκό κλίμα, να τραβήξουν τον κόσμο προς τα εκεί. Αλλά από ό,τι συζητάω και με εργαζόμενους, δεν θα τα καταφέρουν, γιατί ο κόσμος, ο πολίτης, έχει γνώση και ξέρει τι του γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.